Συνάδελφοι, συναδέλφισε, η σημερινή μα σύσκεψη είναι η αρχή μια μεγάλη πρωτοβουλία και ενό μεγάλου και σημαντικού αγώνα για χιλιάδε φοιτητέ και φοιτήτριε τόσο στην Αθήνα αλλά και πανελλαδικά. Και αυτό γιατί θεωρούμε αδιανόητο τον 21ο αιώνα να υπάρχουν φοιτητέ που δεν μπορούν να ξεκινήσουν ή και να ολοκληρώσουν τι σπουδέ του επειδή δεν έχουν λεφτά για τα πανάκριβα ενίκεια επειδή δεν μπορούν να έχουν ένα δωμάτιο σε φοιτητική αιστεία. Θεωρούμε αδιανόητο. Έξι πανεπιστημιακά ιδρύματα τη Αττική να μην έχουν φοιτητική αιστεία, κατά τα άλλα όμω να φιγουράρουν στι πρώτε θέσει των αξιολογήσεων και να ξοδεύουν εκατομμύρια ευρώ για επιχειρηματικέ δράσει και business. Θεωρούμε αδιανόητο οι φοιτητικέ αιστείε στην Αθήνα να καλύπτουν μόλι 2.262 θέσει σε σύνολο, 262.686 εγγεγραμμένων φοιτητών ή, αν θέλετε, 127.246 φοιτητών που δεν ξεπερνούν τα νήσιν δύο έτη σπουδών. Και μάλιστα σε πολλέ από αυτέ οι φοιτητέ συγκατοικούν με ζωήφια, όπω στη φοιτητική Εστία Αθηνών ή στην παλιά Εστία του Πολυτεχνείου. Κάθε χρόνο υψώνονται και νέα ταξικά εμπόδια στι σπουδέ μα για την πλειοψηφία των φοιτητών. Ειδικά φέτο, τα πανάκριβα νίκια για τρόγλε ή ερήπια έρχονται να προσθεθούν στι αυξήσει φωτιά στο ρεύμα, στα καύσιμα, στα είδη πλατιά λαϊκή κατανάλωση. Ένα μισθό δεν αρκεί για να βγάλει ένα επαρχιώτη φοιτητή το μήνα, όταν για πολλέ οικογένειε αυτό ο ένα είναι και ο μόνο μισθό που μπαίνει στο σπίτι. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονό ότι το 47,8% των οικογενειών δυσκολεύεται ή αδυνατεί να πληρώσει το ενίκιο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με την ακρίβεια και την αύξηση τη τιμή στα πάντα δεν είναι φυσικό φαινόμενο, ούτε ήρθε ουρανοκατέβατη. Στον τσουκτερό λογαριασμό τη ενέργεια, πληρώνουμε την πολιτική τη απελευθέρωση ενέργειας ενέργεια Ευρωπαϊκή Ένωση, την πολιτική τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση, που οδηγεί στην απαξίωση ενεργειακών πηγών και τη χώρα μα. Στο πανάκριβο ράφι του σούπερ μάρκετ, πληρώνουμε τα απίστευτα κέρδη που συσσωρεύουν τα μονοπόλια. Στο άδειο πρωτοφόλι, καθρεφτίζεται η φορολυστία των οικογενειών μα, η καθυλωμένη μισθή, τα διάφορα πα κοροϊδία τη κυβέρνηση που μοιράζει ψίχουλα στου πολλού και παχηλέ επιδοτήσει στου λίγου και εκλεκτού. Το πάγιο έτοιμά μα για δωρεάν παροχή φοιτητική στέγη από το κράτο απαιτεί τη συλλογική διεκδίκηση των ίδιων των φοιτητών, το συντονισμό τη δράση των φοιτητικών συλλόγων. Γι' αυτό και χαιρετίζουμε του 15 φοιτητικού συλλόγου που, με την απόφασή του, βρίσκονται εδώ σήμερα και δηλώνουμε για τι σπουδέ μα και τι ζωέ μα δεν θα τι χαρίσουμε σε κανέναν. Και ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να αποφασίσει το ποιο μπορεί και ποιο πρέπει να σπουδάσει ανάλογα με την τσέπη του ο αγώνα μα είναι αγώνα για κάθε λαϊκή οικογένεια που υποφέρει και αγωνιά για το πώ θα σπουδάσει το παιδί τη. Για κάθε εργαζόμενο φοιτητή που βλέπει το μισθό του να εξανεμίζεται όταν πρέπει να πληρώσει για νίκη και λογαριασμού. Για κάθε φοιτητή που το χαρτζιλίκι του τελειώνει στη μέση του μήνα και οι σπουδέ του βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα. Το πρόβλημα τη στέγη, τη φοιτητική στέγη, είναι διαχρονικό και έχει αιτία την αντιμετώπιση τη φοιτητική στέγη ω εμπόρευμα. Αφορά το γεγονό ότι οι ελάχιστε και υποβαθμισμένε φοιτητικέ αιστείε μετα... μεταβία επαρκούν για το μόλι 9% των φοιτητών που σπουδάζουν σε άλλη πόλη. Έχει να κάνει με το λεγόμενο τουριστικό θαύμα που για όποιον ψάχνει σπίτι μετατρέπεται σε φιάλτη, αφού οδηγεί σε επέλεση, σε την επέλαση των Airbnb, σε, σε μείωση των διαθέσιμων κατοικιών, ξεσπίτωμα εκατοντάδων φοιτητών κάθε καλοκαίρι, εκτείναξη ηλικίων κ.ο.κ έχει να κάνει με την πράσινη μετάβαση που την ίδια στιγμή που μπουκώνονται οι τράπεζε και οι κατασκευαστικοί όμιλοι με δισεκατομμύρια ευρώ για να επενδύσουν σε πράσινε κατοικίε, οι μικροϊδιοκτήτες μπουκώνονται μόνο με πράσινου φόρου και έξοδα με αποτέλεσμα να αυξάνονται περαιτέρω οι τιμέ στα ενίκια. Οι μεγάλε αυξήσει στι περιοχέ γύρω από τι σχολέ μα οδηγούν του φοιτητέ να αναζητούν αλλού στέγη. Όμω και εκεί οι τιμέ ανεβαίνουν. Ακόμα και σε υποβαθμισμένε περιοχέ, όπω χαρακτηριστικό παράδειγμα πλατεία Βικτορία, τα ενίκια τραβάνε την ανηφόρα με τη μέση τιμή να σκαρφαλώνει στα 350 και 400 ευρώ. Η κατάσταση που βιώνουμε σήμερα είναι το αποτέλεσμα τη πολιτική όλων των κυβερνήσεων. Το είδαμε και το βλέπουμε. Επιλογή του ήταν και είναι να χρηματοδοτούν μέσω κονδυλίων κάθε πλευρά τη επιχειρηματική δράση τη σχολέ μα, την ίδια ώρα που η χρηματοδότηση για τι πραγματικέ μα ανάγκε είναι μηδαμηνή. Είναι μηδενική η χρηματοδότηση για την ανάγκη μα για στέγαση, λοιπόν. Δεν γίνεται λόγο για νέ, ανέγερση για νέων αιστείων. Δεν γίνεται βέβαια ούτε λόγο για συντήρηση των αιστείων που υπάρχουν. Συνάδελφοι, οι οικοτροφεί εξάλλου ζουν χωρί κλιματισμό, χωρί νερό, κάποιοι από αυτού χωρί καλά-καλά κατάλληλα δωμάτια. Σε μια σειρά από αιστείε, το καλοκαίρι έκοψαν τη σύτηση. Για του φοιτητέ που νοικιάζουν, είναι μια κοροϊδία το ετήσιο φοιτητικό επίδομα που αναλογεί σε 80 ευρώ. Και αυτό το παίρνουν ελάχιστοι και με μεγάλη καθυστέρηση. Ακόμα περιμένουμε να δούμε το φημισμένο επίδομα τη περσινή ακαδημαϊκή χρονιά. Την ίδια στιγμή, η μεγάλη ακίνητη περιουσία των Ιδρυμάτων μένει αναξιοποιητή ή αξιοποιείται για εμπορευματικού επιχειρηματικού σκοπού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το σπίτι τη Άρση Βαρών στην Νίκαια, Ολυμπιακό ακίνητο στην ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου Πειραιά, που δεν έχει δικιά του εστία, ωστόσο παραχωρήθηκε για την κατασκευή εστία. Μετά από 16 χρόνια, μετά από αγώνε των φοιτητών, και ακόμα το συγκεκριμένο τεράστιο ακίνητο δεν αξιοποιήθηκε. Αν και έχουν πει ότι θα χρησιμοποιηθεί. Παρά τι πιέσει μα και τον αγώνα μα, αξιοποιήθηκε πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια πέρσι για να οργανώνονται επανάκριβα μεταπτυχιακά επιπληρωμή και για να εγκατασταθούν διοικητικά γραφεία και να υπάρχει προσανατολισμό να μεταφερθεί κομμάτι τη έρευνα στο επόμενο διάστημα. Τέτοια ακίνητα υπάρχουν δεκάδε στην ιδιοκτησία των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Το ΕΚΠΑ μόνο έχει 77 τέτοια, τα οποία όπω λένε προ εμπορική αξιοποίηση. Την ίδια στιγμή που για αρκετά πάνω από 50.000 ανεργού φοιτητέ υπάρχουν μόλι 910 δωμάτια στη ΦΕΠΑ και το κτίριο Β τη ΦΕΠΑ είναι σαν γεφύρι τη άρτα. Εδώ και χρόνια ανακαινίζεται και ποτέ δεν ολοκληρώνονται οι εργασίε. Ο λόγο που δεν γίνονται αιστείε δεν είναι γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Ο λόγο είναι ότι τα χρήματα που υπάρχουν δεν πάνε στι ανάγκε μα. Γιατί τι θεωρούν κόστο και εμά και τι οικογένειέ μα πελάτε. Από αυτό το βήμα το ξεκαθαρίζουμε. Οι φοιτητέ δεν είμαστε και ούτε πρόκειται να γίνουμε πελάτε. Το δικαίωμα στι σπουδέ μα είναι αδιαπραγμάτευτο. Καλούμε κάθε φοιτητή και φοιτήτρια να αναλογιστεί τη σημερινή κατάσταση και να μπει στον αγώνα για συνολική καλυτέρευση των όρων με του οποίου σπουδάζουμε. Κανένα φοιτητή δεν είναι μόνο του στην προσπάθεια να στεγάσει τα όνειρά του για σπουδέ. Από κούμπι στου αγώνε μα είναι οι φοιτητικοί μα σύλλογοι που βγαίνουν μπροστά, που διεκδικούν, που οργανώνουν την αλληλεγγύη για φοιτητέ που το έχουν ανάγκη. Το φοιτητικό κίνημα έχει εμπειρία. Μέσα από μεγάλου αγώνε, εκατοντάδε φοιτητέ τα προηγούμενα χρόνια κατάφεραν να πάρουν δωμάτιο στην Εστία, ανάγκαστο το Υπουργείο και τη Διοικήσει των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων να διαθέσουν δωμάτια σε ξενοδοχεία για τη στέγαση των φοιτητών. Με συλλογική διεκδίκηση και αλληλεγγύη θα τα καταφέρουμε και πάλι. Οι φοιτητικοί σύλλογοι διαμορφώνουν με προγραμματισμό δράση και πλαίσιο ετοιμάτων και διεκδικήσεων που μπορούν να δώσουν άμεση λύση και να ανακοφίσουν τι λαϊκέ οικογένειε από το βάρο τη φοιτητική στέγη. Ένα πλαίσιο ετοιμάτων που είναι δική μα υπόθεση να το αγκαλιάσουν όλοι οι φοιτητέ μέσα στι σχολέ, να συνταχθούν στον αγώνα που δίνουμε για το δικαίωμα στι σπουδέ μα. Οι διεκδικήσει μα είναι συγκεκριμένε. 300 ευρώ μηνιαία επιδότηση για όλου του φοιτητέ που νοικιάζουν, να καταβληθεί άμεσα το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 να αυξηθεί στα 2.000 ευρώ με διερεύνηση των δικαιούχων. Πλαφών στις τιμές των ενοικίων. Να ανοίξουν τώρα οι αιτήσει για τα κενά δωμάτια στις εστίες, ώστε να ξεκινήσουν οι εισδοχές πριν την έναρξη του εξαμήνου αξιοποίηση αδιάθετων διαμερισμάτων, υποδομών στην ιδιοκτησία των ΑΕΗ, των Δήμων, του ΕΦΚΑ, αλλά και ενοικίαση ξενοδοχείων για να καλυφθούν οι άμεσε ανάγκε. Κανένα φοιτητή να μην μείνει χωρί σπίτι. Κατάργηση των δημοτικών τελών, μείωση και πλαφών στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματο, ένταξη των φοιτητών στο κοινωνικό τιμολόγιο τη ΔΕΗ. Δωρεάν σύντηση, μετακίνηση, ίντερνετ για όλου του φοιτητέ. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωση και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια. Καμία διακοπή ρεύματο σε όσου δεν μπορούν να ανταποκριθούν στου υπέρογου λογαριασμού. Να καλυφθούν με ευθύνη του κράτου τα έξοδα και τη μετακίνηση των φοιτητών προ και από τον, τον τόπο σπουδών του. Άμεσα να ολοκληρωθούν οι απαραίτητε διαδικασίε για να εισαχθούν στι αιστείε οι πυρόπληκτοι φοιτητέ, χωρί άλλα κριτήρια και κόφτε. Να ολοκληρωθεί άμεσα η ανακαίνιση των αιστειών. Να αξιοποιηθεί η περιουσία των Ιδρυμάτων αλλά και των κτηρίων του Δημοσίου των Δήμων, των Περιφερειών για δημιουργία νέων αισιών στην ευθύνη του κράτου χωρί συμπράξει δημοσίου ιδιωτικού τομέα και ενίκεια. Καλούμε κάθε φοιτητή και φοιτήτρια στην κινητοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών την 5η-1η στι 12 η ώρα για να καταθέσουμε τα αιτήματά μα και να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα. Οργανώνουμε κινητοποιήσει διοικήσει των Ιδρυμάτων για τα προβλήματα των φοιτητικών αισθητών και την αύξηση του αριθμού των δικαιούχων δωρεάν στέγασης. Σα καλούμε σε συνέντευξη τύπου το επόμενο διάστημα για να παρουσιάσουμε τι διεκδικήσει των συλλόγων και τη συνέχεια των κινητοποιήσεων. Ευχαριστώ πολύ.